ελεύθερη. Δηλαδή μπορούσε να κάνει ο εργοδότης ελεύθερες απολύσεις με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απολύσεως και την επίδοση εγγράφου. Δεν είχε θεσπιστεί ποτέ, ας πούμε, η αιτιολογημένη απόλυση. Δεν υπήρχε ποτέ, δεν υπήρχε πριν τα μνημόνια και κάπου χάθηκε στην πορεία. Αιτιώδης είναι η καταγγελία της συμβάσεως ακόμα και σήμερα και προηγουμένως, ναι, καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου. Ναι. Θα πρέπει να στηρίζεται σε σπουδαίο λόγο. Πλέον, με την ψήφιση της διάταξης αυτής, επεκτείνεται η αιτιώδης καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και σε αυτές τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Κάτι αυτό ενώ αυτό ίσχυε για τις ορισμένου χρόνου, να υπάρχει σπουδαίος λόγος. Πλέον, για να είναι έγκυρη και νόμιμη μια καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να στηρίζεται, να επικαλείται και να αποδεικνύει ο εργοδότης. Ποιος είναι λόγος απόλυσης, κυρία Καλαματιανέ, δηλαδή? Θα σας πω. Να. Θα πρέπει να επικαλείται και να αποδεικνύει ο εργοδότης ότι υπάρχει βάσιμος λόγος. Δηλαδή, λόγος που σχετίζεται με τις ικανότητες του εργαζομένου, με τη συμπεριφορά του εργαζομένου. Σχετικό είναι. Οι ικανότητες δεν είναι σχετικές. Θα σας πω. Η συμπεριφορά είναι ένα άλλο πράγμα. Αν εγώ τα σπάω στο γραφείο, εντάξει, είναι συμπεριφορικό πρόβλημα. Προφανώς και ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να με κρατάει. Αλλά ότι δεν είμαι επαρκής, πώς, ας πούμε, τεκμηριώνεται? Αυτό σας λέω. Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι πλέον από εκεί που ο εργαζόμενος είχε την υποχρέωση να προσφύγει δικαστικός και να αποδείξει ότι η καταγγελία της συμβάσεως του εργασίας είναι καταχρηστική για λόγους εκδικητικότητας ή για λόγους συνδικαλιστικής δράσης, ο εργαζόμενος έπρεπε να το αποδείξει αυτό, έχει το βάρος απόδειξης. Mm-hmm. Πλέον ο εργαζόμενος θα μπορεί να προσφεύγει είτε στην επιθεώρηση εργασίας, είτε στα δικαστήρια, στα νόμιμα δικαστήρια, και να ζητά να ακυρωθεί η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του, γιατί δεν στηρίζεται σε βάσιμο λόγο. Και ο εργοδότης θα πρέπει να έρχεται και να αποδεικνύει πλέον ότι ήταν ανίκανος, αναποτελεσματικός, μη επαρκής στα καθήκοντά του εργαζόμενου. Θα πρέπει ο εργοδότης να το αποδεικνύει πλέον. Όχι μία απόλυση, αλλά ομαδικές απολύσεις, έτσι όπως τις έχουμε ζήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, και δεν ξεχνάει κανείς και τι έχει συμβεί, ας πούμε, και στις τράπεζες, που ξαφνικά αποψηλώθηκαν, κλείσανε υποκαταστήματα, έτσι, σε μια λογική συρρίκνωσης. Πράγματι, να το πω κομψά. Κατά την πενταετία 2010-2014 είχαμε μια σημαντική υποβάθμιση στο πλέγμα προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων. Είχαμε δηλαδή την μείωση, τη ραγδαία μείωση του κατώτατου μισθού, το εφεύρημα του υποκατώτατου για τους νέους. Είχαμε την υποβάθμιση της λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση αυξήσεων και αυτό που λέτε, αυτό που περιγράφεται, είναι η αύξηση του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων. Αυτό συνέβη 2010-2014. Και επιπλέον έγιναν πιο εύκολες οι ελεύθερες ήδη απολύσεις μέσω της μείωσης του ποσού της αποζημίωσης. Κύριε Καλαματιανέ, είναι αιτιολογημένη απόλυση ότι δεν πάνε καλά οι δουλειές μου. Κοιτάξτε το τζίρο μου, δεν βγαίνω, οπότε είχα 8 ανθρώπους, μπορώ να πληρώσω 6. Δεν έχω κάτι προσωπικό, δεν βγαίνω. Αυτό είναι αιτιολογημένη απόλυση? Οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, οι οικονομοτεχνικοί, όπως λέμε, λόγοι, είναι λόγος απόλυσης. Όμως θα πρέπει, ξαναλέω, όχι ο εργαζόμενος, αλλά ο εργοδότης πλέον με την ψήφιση αυτής της διάταξης να αποδεικνύει αυτούς τους λόγους. Και θα δείξει ότι Θα μπορεί. Όμως πλέον αυτός θα πρέπει να τα αποδεικνύει και κυρίως δεν μπορεί, για παράδειγμα, να επικαλείται οικονομικούς λόγους και να πηγαίνει να προσλαμβάνει νεότερους εργαζόμενους. Να απολύει τον προηγούμενο, όμως, να προσλαμβάνει νεότερο εργαζόμενο. Κύριε Καλαματιανέ, καλά κάνει και το ρωτάει και ο Κώστας, γιατί επειδή μπαίνει και, έχει μπει ο κατώτατος μισθός τώρα και υπάρχει αυτή η διαδικασία της έρευνας πώς θα γράψει και στην αγορά, εάν θα μπουν κάποιοι στην... θα αδελιαστούν, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξουν τις συμβάσεις ή να απολύσουν ή να αυτό που περιγράφουμε τώρα. Άρα αυτό μάλλον έχει και μια λογική για τη συγκεκριμένη στιγμή που γίνονται ξανά οι αλλαγές και επανερχόμαστε σιγά σιγά σε μια λογική κανονικότητας. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί όπως είπαμε, κατά την περίοδο 2010-2014 είχαμε αυτή την υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Πλέον μετά τον Αύγουστο του 2018 βλέπουμε ότι με την σταθεροποίηση και βελτίωση των οικονομικών δεδομένων, καλύτερη ανάπτυξη, βελτίωση των δικτών αυτών, θα πρέπει να περάσουν αυτά τα μέτρα, να περάσει αυτή η βελτίωση και στην κοινωνία. Έχετε δηλαδή, στοιχεία?
για το τι έχει συμβεί τώρα αυτούς τους μήνες. Από πότε ξεκίνησε ο κατώτατος μισθός, 1η Φεβρουαρίου, έτσι. Υπάρχει αύξηση των θέσεων εργασίας. Είναι περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις. Αυτές οι 111.000 νομίζω επιχειρήσεις που ήταν μέσα στα στοιχεία που είχε η Εργάνη, που έπρεπε να αναδιαμορφώσουν το δικό τους πλαίσιο. Ήταν συνεπείς αυτές οι επιχειρήσεις, έχουν ελεγχθεί δηλαδή? Αυτό ρωτάω, αν έχετε τέτοια στοιχεία. Από τα στοιχεία που και τις πληροφορίες που έχουμε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το ΣΕΠΕ και τον Ειδικό Γραμματέα, ξέρουμε ότι καταρχήν έχουμε αύξηση των προσλήψεων. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν οδήγησε σε μείωση θέσεων εργασίας όπως κάποιοι ανέφεραν. Ναι, απλώς εδώ είναι και η τουριστική περίοδος, το λέγαμε χθες. Ο Φλεβάρης δεν είναι και αρκετά. Όχι, λέω παρακάτω. Μετά όμως από το Μάρτιο ξεκινάει. Δεν ξεκινάνε τώρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Και αυτό που λέτε, είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο πλέον της επιθεώρησης εργασίας του ΣΕΠΕ. Λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά ελέγχονται οι επιχειρήσεις και δεν πιστεύω ότι ξεφεύγει κανείς από το μάτι και τον έλεγχο. Και με την αυστηρότητα που υπάρχει, υπάρχει μια διαδικασία που προβλέπει ότι σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη έχει αυστηρές ποινές. Και πλέον υπάρχει σημαντικός έλεγχος. Ναι, από την εμπειρία σας. Ναι, ναι. Στην αγορά, καμιά φορά λένε οι έμποροι, είναι κλίμα. Αν θα βγει ο κόσμος να ψωνίσει ή αν θα είναι πιο σφιγμένος, ανάλογα με την ψυχολογία του. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο τώρα με το πώς αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους οι εργοδότες τους εργαζόμενους όταν αρχίζει να υπάρχει σιγά σιγά ένα πλαίσιο. Όταν δηλαδή παίρνει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Επειδή άνοιξες μια επιχείρηση, είσαι και άρχοντας των πάντων. Πιστεύω, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι ίδιες οι εργοδοτικές οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η προστασία των εργαζομένων, η βελτίωση του πλέγματος προστασίας οδηγεί σε βελτίωση της αγοραστικής και καταναλωτικής δύναμης των εργαζομένων. Οπότε έχουμε και μια διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης των συνδικών στην αγορά. Αυτό το λέω μόνο εγώ, αλλά ακόμα και οι ίδιες οι εργοδοτικές οργανώσεις. Από εκεί και πέρα, όπως προείπα, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η βελτίωση των συνθηκών στο πλέγμα προστασίας των εργαζομένων, η επαναλειτουργία, η επαναρτίωση της λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά είναι δείγματα θετικά που σε συνδυασμό και με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που θα δώσει μια πολύ σημαντική ανάσα σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτοπασχολούμενους, σε αγρότες, όλο αυτό είναι ένα πλέγμα που, όπως είπατε, δημιουργεί ένα θετικό κλίμα, να πάμε σε 120 δόσεις, μια θετική ψυχολογία στην αγορά. Τώρα, πράγματι, γιατί μας στέλνουν εδώ, θα σας πω ήδη ένα μήνυμα που έχει έρθει. Λέει, είμαι 77 ετών και δεν παίρνω σύνταξη από τον ΟΑΕ λόγω χρεών. Έχω όμως όλες τις άλλες προϋποθέσεις για τη σύνταξη. Η ηλικία θα επηρεάσει το ποσό των δόσεων. Είναι και όλο αυτό που έχει γίνει και βγήκε η κυρία Χτσιόγλου και έδωσε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τις συντάξεις. Αν θα κοπούν οι συντάξεις που δεν έχουν βγει μέχρι τώρα, που είναι κάποιες σαν 70.000 ίσως και παραπάνω. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά μεγάλος αριθμός συντάξεων που τώρα αυτοί που ήταν εγκλωβισμένοι θα μπορέσουν να πάρουν τις συντάξεις τους μέσω και των 120 δόσεων. Η περικοπή των συντάξεων έχει τελειώσει από τον Νοέμβρη του 2018. Δεν υπάρχει περικοπή συντάξεων. Τώρα, η ρύθμιση των 120 δόσεων θα είναι ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και ειδικά για ποιους? Για δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι ενώ έχουν συμπληρώσει τις ηλικιακές ή τις χρονικές ή τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για να λάβουν τη σύνταξή τους, λόγω του ότι οφείλουν στο ασφαλιστικό ταμείο, στο πρώην ΟΑΕ και στο πρώην ΟΓΑ, για παράδειγμα, δεν μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους. Πλέον, εδώ η κυρία, με τη ρύθμιση αυτή, θα ξεμπλοκαριστεί, ας το πούμε έτσι λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουν αυτοί να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να λάβουν τη σύνταξή τους. Είναι, προβλέπεται με συγκεκριμένη διάταξη και συγκεκριμένη διαδικασία στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα. Είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Η τώρα, ηλικία θα επηρεάσει το ποσό των δόσεων, για να απαντήσουμε στην κυρία Κέτη, μια που την έχουμε εδώ. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν θα υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Η ρύθμιση θα είναι σε έως 120 δόσεις. Θα αποφασιστεί αυτό ανάλογα με την αίτηση, ανάλογα με τα στοιχεία, αλλά όχι εισοδηματικά και περιουσιακά. Όχι, το λέει διαφορετικά, Μάριον, αν υπάρχει περίπτωση να είναι λιγότερες οι δόσεις, αν είσαι σε πιο προχωρημένη ηλικία, όπως καταλαβαίνω, και να είναι περισσότερες αν είσαι πιο νέος και άρα έχεις. Και έχεις περιθώριο μεγαλύτερο. Γνωρίζοντα θεωρητικά, θεωρητικά πιο μακρύ. Τέτοιες λεπτομέρειες θα τις δούμε όταν έχουμε ψηφισμένο το νόμο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι, που είναι πολύ σημαντικό για να μπουν
στη ρύθμιση αυτή όσο το δυνατόν περισσότερη, ότι δεν θα υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Τα ηλικιακά θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Κύριε... Τώρα, για το ζήτημα του επανυπολογισμού, γιατί υπάρχει μια καινοτομία σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια είναι αυτή η καινοτομία? Ότι θα μπορεί με αίτηση του οφειλέτης να ζητήσει τον επανυπολογισμό, επαναπροσδιορισμό των οφειλών του για κύρια σύνταξη, της κύριας οφειλής, για το διάστημα 2002-2016. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το 2016 είχαμε τον νόμο 4387, τον ονομαζόμενο νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος συνέδεσε την εισφορά, την ασφαλιστική εισφορά, με το εισόδημα. Αυτό δεν γινόταν προηγουμένως. Προηγουμένως ήταν τεκματό το ποσό που έδινε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, για παράδειγμα, για την ασφαλιστική του εισφορά. Μπορεί λοιπόν με αίτησή του να ζητήσει ο οφειλέτης τον επανυπολογισμό των οφειλών του σύμφωνα με το πραγματικό εισόδημά του, και βεβαίως στην περίπτωση αυτή, αφού θα δώσει λιγότερα χρήματα σαν εισφορά, θα πάρει και λιγότερη σύνταξη. Κύριε Καλαμαθιά, μετά το Πάσχα, λέει, έρχεται. Και άκουσα εχθές στο δελτίο των ειδήσεων, το δικό μας δηλαδή, στο δελτίο εδώ στην ΕΡΤ, ότι το κατώτερο ποσό δόσης θα είναι 50 ευρώ για τους ελεύθερους. 50 ευρώ για τους ελεύθερους και στους αγρότες θα γίνει. 30 ευρώ για τους αγρότες. Για τους αγρότες. Μάλιστα, 30 ευρώ και θα έχουν και κούρεμα προς αυξήσεων 100% αγρότες. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχθεί, γιατί δεν είναι εύκολο. Ακριβώς, δεν πηγαίνουμε όλοι να σκάψουμε τη γη και να την δουλέψουμε. Κύριε Καλαματιανέ, σας ευχαριστούμε. Σας τρέξαμε λίγο για να προλάβουμε να τα πούμε έτσι όσο περισσότερα μπορούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Λοιπόν, έρχεται η Έρικα Ιβαλιάνου. Τώρα αυτή η μπλούζα που φοράει.